Είχαμε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο απαγόρευε την κυκλοφορία των μη νικοτινούχων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αυτή η εγκύκλιος αποσύρεται καθώς το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται το σφάλμα του. Ο κ. Γιώργος Δούκας, πρόεδρος Συνδικάτου Περιπτερούχων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δούκα, είστε καλά? Καλημέρα σας. Δεν αποσύρεται, κύριε Κουφόπουλε, δεν αποσύρεται. Δεν αποσύρεται, γιατί έτσι πληροφορηθήκαμε. Πάλι αλλαγή. Ναι. Αλλαγή στην αλλαγή, τι γίνεται? Ωραία, πάμε λοιπόν. Τα μη νικοτινούχα υγρά ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να διατίθενται ή όχι? Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας βεβαίως και μπορούν να διατίθενται. Απλά κάποιος αυτή τη στιγμή έχει βάλει το δάκτυλό του, έχει βγει αυτή η αχαρακτήριστη εγκύκλιος και παρανομούν ακόμη μια φορά για να φέρουν αναστάτωση στην αγορά, η οποία και απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους. Σε σχετική ερώτηση που έκαναν από Βρυξέλλες δημοσιογράφος του Euroday, του Euroactive, είπανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί φοβούνται την επικοινωνία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα υπάρχει παραδοχή από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, ναι, ότι ναι, θα το φτιάξουμε, αλλά δυστυχώς με επίσημο έγγραφο που έχω παραλάβει εγώ εκτές, λένε ότι θα το ρυθμίσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δέσμευση ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας. Η εγκύκλιος είναι σε ισχύ ως έχει. Μάλιστα. Άρα, συμπερασματικά, μας λένε λοιπόν, για τα μήνυμα, για να το καταλάβουμε, για τους, και γιατί απευθυνόμαστε και στους ανθρώπους που είναι... Έχουν καταστήματα και πολλά είναι με νικοτινούχα υγρά αναπλήρωσης. Προς τα έξω λέμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την κυκλοφορία τους. Εσωτερικά όμως... Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα επίσημα χαρτιά, αλλά λέτε. Ναι. Στην εσωτερικά λέμε ότι ισχύει η προηγούμενη εγκύκλιος όπου απαγορεύεται η διάθεση των συγκεκριμένων μη νικοτινούχων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο πολίτης, είτε επιχειρηματίας είτε αγοραστής. Θα σας πω εγώ τι θα κάνω, κύριε Κουφόπουλε. Καταθέτουμε αύριο μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ας λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με έναν κλάδο που ξέρετε πόσο έχει χτυπηθεί δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με το μεροκάματο ενός μικρομεσαίου. Και καταλαβαίνουμε και γι' αυτό εμείς δίνουμε και το λόγο στους περιπτερούχους, τους οποίους εσείς εκφράζετε. Πρώτον, για να ακούσουν αυτό το ζήτημα, το πόσο σημαντικό είναι, και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές. Δεν μπορούν να απαντήσουν το Υπουργείο ότι εδώ όλα αυτά τα χρόνια και η παρακαταθήκη που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα και έχει πληρωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, τι θα γίνει με αυτά, αν θα αποσυρθούν κτλ. Κανένας δεν παίρνει καμία ευθύνη. Ναι. Ποια είναι τα μη νικοτινούχα υγρά ηλεκτρονικά τσιγάρα, τι περιέχουν? Υπάρχει κάποια ουσία που έχετε εσείς? Όχι, όχι, απλά δεν περιέχουν νικοτίνη. Μάλιστα. Περιέχουν είναι αρώματα. Είναι όπως και τα νικοτινούχα, απλά δεν περιέχουν νικοτίνη. Μάλιστα. Και αντί το Υπουργείο Υγείας να προστατεύσει τα μη νικοτινούχα ως όφελε λόγω δημόσιας υγείας, εδώ έρχεται και λέει όχι, λέει, τα απαγορεύω. Ναι. Κάτι τρέχει και θα βρούμε τι τρέχει, έτσι, ξέρουμε τι γίνεται, απλά δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη φορά. Εκείνο όμως που είναι ανακοινώσιμο είναι ότι το νομικό τμήμα αύριο καταθέτει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και ας πάνε να τα βρουν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτή τη φορά δεν θα τους αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δούκα, για Μάλιστα την καλά, άμεση ανταπόκριση. Κύριος Γιώργος Δούκας, πρόεδρος του Συνδικάτου Περιπτερούχων, καταθέτουν μήνυση κατά σε βάρος του Υπουργείου Υγείας για την εγκύκλιο που απαγορεύει την κυκλοφορία των μη νικοτινούχων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων. Έχουμε χαθεί στην μετάφραση, κύριε και κύριοι. Θεωρούσαμε ότι σε αυτό δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν έχουμε αντιληφθεί πώς το Υπουργείο Υγείας έχει φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε πληροφορίες. Κάνουμε εναλλαγή στα μικρά και στα...